Hey guys, πριν μπούμε στο βίντεο θα ήθελα να σας πω ότι έχω δημιουργήσει ένα καινούργιο πρόγραμμα για streams και για βίντεο. Κάθε Παρασκευή έχει stream ώρα 8 το βράδυ και κάθε Σάββατο έχει stream ώρα 3 το μεσημέρι και καινούριο upload έχει κάθε Κυριακή ώρα 3, guys. Πάμε στο βίντεο, guys. Λοιπόν, τι εννοώ με το να έχεις ένα πρόγραμμα. Με το να έχεις ένα πρόγραμμα εννοώ πως πριν μπεις σε αρένα ή οτιδήποτε λογαριάζεις να παίζεις, πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, να μπεις πρώτα το creative σου, να χτίσεις, να πας aim training map ή να πας creative με φίλους έτσι ώστε να βράσεις τα χέρια σου, έτσι ώστε να είσαι έτοιμος για να παίξεις. Λοιπόν, guys, με το πρόσθεσε παραπάνω ώρες, δεν εννοώ ότι πρέπει να παίζεις 10 ώρες την ημέρα. Ενώ πως αν έχεις την ευκαιρία να παίζεις 3 ώρες αντί 2, πιστεύω πως αυτό θα είναι ένα θετικό στο πόσο μπορείς να αναπτυχθείς σαν παίχτης, επειδή ό,τι αγαπάς πρέπει να αφιερώσεις χρόνο και να το αγαπάς πραγματικά. Οπότε πιστεύω ότι αν μπορείς να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο να φτιάξεις τις ατέλειες σου, πιστεύω ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Λοιπόν, παιδιά, με το πίστεψε στον εαυτό σου εννοώ πως ό,τι σου λέει το ένστικτό σου πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι κάτι είναι καλό για σένα και σου λένε οι άλλοι μη το κάνεις, να ακούσεις τον εαυτό σου. Δεν ξέρεις, πρέπει απλά να εμπιστευτείς τον εαυτό σου και ειλικρινά όταν πιστέψεις πραγματικά στον εαυτό σου θα εκπληρώσεις κάποιους στόχους που είχες που απλά πιστεύεις ότι ποτέ δεν θα μπορείς να τους κάνεις απλά επειδή εμπιστεύτηκες στα λάθος άτομα. Οπότε πάντα άκου το ένστικτό σου. Λοιπόν, παιδιά μου, κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι να έχεις στόχους. Αυτό είναι πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Με το να έχεις στόχους είσαι βήματα πριν την επιτυχία, ειλικρινά. Αν πεις στον εαυτό σου, δεν θα τα παρατήσω, ας πούμε μέχρι σήμερα να ανεβώ 500 arena points, πρέπει να μείνεις στο στόχο σου και να πεις δεν θα το κλείσω μέχρι να ανεβώ 500 arena points. Το είπα στον εαυτό μου και δεν θα παρατήσω τον εαυτό μου κάτω. Καταλάβετε τι εννοώ, δηλαδή πρέπει ό,τι πεις στον εαυτό σου να το καταφέρεις. Ας πούμε να πεις θέλω να πάω 1000 subs πριν τον Νοέμβριο για παράδειγμα. Πρέπει να γκριντάρεις, να κάνεις streams, να κάνεις οτιδήποτε για να φτάσεις στο στόχο σου. Λοιπόν, guys, όπως ξέρουμε και στο διάβασμα, όταν πας να διαβάσεις, σου αρέσει να είναι ο τόπος σου έτσι συγγενισμένος, επειδή όταν είναι όλα στη θέση του, νιώθεις καλύτερα και σου έρχεται μια καλύτερη όρεξη να διαβάσεις. Έτσι είναι και στο gaming, πιστέψτε με, το gaming είναι όλα παιχνίδι ηρεμίας και ψυχραιμίας. Έτσι ώστε όταν έχεις το δωμάτιο συγγυρισμένο, και δεν εννοώ όλα να είναι στη σειρά να είσαι τελειομάνης, ενώ απλά το περιβάλλον που βρίσκεσαι και που παίζεις να είναι καθαρά να μην είναι ευρώπικα, επειδή αυτό σου εκπέμπει μια κακή ενέργεια και μπορείς να πας καλύτερα αν είναι όλα συγκυρισμένα. Λοιπόν, παιδιά μου, αν θέλετε να γίνετε ακόμα πιο καλύτεροι και να συγκεντρωθείτε λίγο και στο competitive side, να κερδίσετε λίγα λεφτά στο μέλλον αν αυτή είναι η επιθυμία σας, τότε πρέπει το αρένα να σας γίνει τη συνήθεια, επειδή είναι ο καλύτερος τρόπος να αναπτυχθείς. Ειλικρινά δεν είναι το creative, είναι το arena. Καλό είναι το creative, αλλά το arena, στο arena μπορείς να αντιμετωπίσεις παίχτες των skill σου, παίχτες με τις ίδιες δυνατότητες μαζί σου και να μάθεις τις δυνατότητες σου βασικά, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπα και πριν λίγο, καλά είναι να περνάς, καλά να παίζεις creative. Αλλά όταν θες να μπει στο competitive side, ας πούμε το competitive, πρέπει να αφοσιωθείς και να συγκεντρωθείς με παίχτες που έχουν ίδιους στόχους με σένα. Δεν μπορείς να παίζεις με τους φίλους σου, που οι φίλους σου το παίζουν χαλαρά το παιχνίδι, ενώ εσύ είσαι παίχτες που θες να πετύχεις το παιχνίδι και να κάνεις μια καριέρα. Οπότε πρέπει να αφοσιωθείς να παίζεις με παίχτες που έχουν ίδιους στόχους με σένα, που θέλουν να πάνε κάπου με το Fortnite, καταλάβατε. Να παίζεις με τους φίλους σου, αλλά αν έχεις διαφορετικούς στόχους από αυτούς, πιστεύω να συγκεντρωθείς με άτομα με ίδιους στόχους με σένα. Λοιπόν, guys, τι εννοώ με το να έχεις υπομονή. Πρέπει να ξέρετε πως μεγάλα πράγματα, μεγάλες επιτυχίες δεν επιτάχθηκαν, δεν πραγματοποιήθηκαν μια φορά όλα μαζί. Θέλουν χρόνο, δηλαδή ένα μεγάλο πράγμα θα εκπληρωθεί σε πολύ καιρό. Ας πούμε, πρέπει να έχεις υπομονή για τα πάντα. Μπορεί η μέρα σήμερα που νιώθεις ότι δεν είσαι καλός, πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις, επειδή αυτή η μέρα μπορεί να είναι η μέρα που θα σε φτιάξει.
Μπορεί εκείνο το game που θα πας να το κλείσεις το game. Μπορεί αν μείνεις να παίξεις ακόμη ένα να είναι εκείνο το game που μπορεί να σε φτιάξει και να σε κάνει να συνεχίσεις, καταλάβατε. Πρέπει να έχεις υπομονή στον εαυτό σου και να μην λες έχασες το kill και να λες πω είμαι τόσο κακός. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο και να ξέρετε ότι ο πόνος και ο πόνος που νιώθεις ότι χάνεις ή γενικά στη ζωή είναι σε φτιάχνει αυτό. Ο πόνος σε κάνει δυνατότερο, να το θυμάστε αυτό. Παιδιά μου, κοιτάξτε, όταν λέω να κάνετε copy settings κάποιο pro player, δεν εννοώ να τα κάνετε όλα τα ίδια. Ενώ πως αν ψάχνετε για κάτι καινούριο, πιστεύω πως είναι καλά να ακολουθήσετε κάποια settings κάποιου player που σας αρέσουν και βασικά με το game, με το gameplay σας και πως θα σας φανούν, μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές πάνω σε αυτά έτσι ώστε να φαίνονται καλύτερα για σας. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο 10ο tip και πιστεύω είναι ένα από τα πιο βασικά tips και είναι το να είσαι ήρεμος και πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο βασικά tip. Στην τελική, να ξέρετε, είναι απλά ένα παιχνίδι, δηλαδή όσο και να χώνεσαι υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στον κόσμο που στην τελική θα χωθείς τόσο πολύ αν συνεχίζεις αυτό το παιχνίδι και σας το λέω εγώ από προσωπική εμπειρία. Σε μια φάση θα φτάσεις, στιγμή που θα πεις τι κάνω, κάθομαι και αγχώνομαι για αυτή τη βλακεία. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, παιδιά πεινάνε και εγώ κάθομαι και κλαίω επειδή χάνω στο Fortnite. Και ειλικρινά, όταν πραγματικά δεν το λέω και απλά το λέω και κάνω ότι το πιστεύω, το είπα και το πίστεψα και τώρα δεν αγχώνομαι σε οποιαδήποτε κατάσταση είμαι. Ειλικρινά, επειδή το έχω πιστέψει ότι με το να είσαι ήρεμος και να κρατάς τα λογικά σου μπορείς να κερδίσεις τα πάντα. Ένα άλλο πράγμα, αν είσαι σε ένα fight και δυσκολεύεστε, το καλύτερο είναι ή όταν είσαι στο endgame και αρχίζετε και αγχώνετε, μπορείτε να κάνετε ένα box, να χαλαρώσετε λίγο, να μπείτε στην πυραμίδα σας, να σηκωστείτε λίγο από την καρέκλα, να κάνετε κάτι πράγματα, να σηκωστείτε για 10 δευτερόλεπτα και θα δείτε πόσο μπορεί να σας χρησιμεύσει αυτό ειλικρινά. Λοιπόν guys, φτάσαμε στο τέλος του βίντεο, αν είστε καινούργοι μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή για να με βοηθήσετε, επειδή όσο πιο πολλά like έχουμε τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να μπούμε στα προτινόμενα guys και να μας μάθουν και άλλα άτομα, οπότε smash the like button, you know. Επίσης κάντε με ένα follow στο Instagram όσο θα θέλατε να με βοηθήσετε παραπάνω, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Όπως είπα στην αρχή του βίντεο, stream κάθε Παρασκευή και Σάββατο και βίντεο κάθε Κυριακή ώρα 3. Αυτά από μένα guys, μου σας ευχαριστώ για τα πάντα ειλικρινά. Bye bye, see you, πότε θα τα πούμε. Θα τα πούμε το Σάββατο. Γεια σας, καλή μου.